πάμε στον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Κωστίδη, να απολογηθεί. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σας. Εύχομαι μια καλή και όμορφη εβδομάδα. Μάλιστα, καλή και όμορφη εβδομάδα. Εκλογών, μάλιστα. Εβδομάδα εκλογών. Ναι. Για, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την Τουρκία, όπου την Κυριακή θα γίνουν εκλογές και βεβαίως βλέπουμε ότι η ένταση αυξάνεται επικίνδυνα, σε μεγάλο βαθμό. Πολύ επικίνδυνα, Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, βεβαίως είχαν ακουστεί πολλά, αλλά αυτό που συνέβη χθες με τον Εκρέμη Μάμογλου, τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι και υποψήφιος αντιπρόεδρος πια με την αντιπολίτευση και περιοδεύει σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας, ξαφνικά... Πώς ξεκίνησε αυτή η επίθεση τώρα, Μανώλη, στο λεωφορείο? Πώς έγινε αυτό? Να σας πω. Καταρχάς στην εικόνα θα δείτε τον Ιμάμογλου να μιλάει στο μικροφόνο και πίσω οι σωματοφυλάκες να κρατούν κάτι ομπρέλες. Ναι. Δεν βρέχει. Mm-hmm. Βρέχει πέτρες. Έρχονται πέτρες. Ναι. Για να καταλάβουμε και την εικόνα ακριβώς. Γι' αυτό και προσπαθούν να τον φυγαδεύσουν. Να τον πάρουν από εκεί. Και τον φυγαδεύουν, αφού ο ίδιος ζητάει από τον κόσμο να πάει λίγο πιο πίσω, γιατί από πίσω πετούν πέτρες, όχι 10-20 άτομα, καμιά εκατοσαριά τουλάχιστον, όπως λένε οι άνθρωποι του Εκρέμη Μάμογλου. Αυτό που καταγγέλουν όμως, γιατί πάντα μπορεί να προκύψει μια αναποδιά, ένας τρελός, δύο τρελοί. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας. Τουλάχιστον στις εικόνες που έδειξαν τα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα, και όπως καταγγέλει και ο Ιμάμογλου, δεν υπήρξε ούτε επέμβαση, ούτε δακρυγόνα, ούτε μια σύλληψη μέχρι στιγμής. Αυτό καταγγέλει η πλευρά της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το ζήτημα φυσικά που εξόργησε τον Εκρέμη Μάμογλου και σύσσωμη την αντιπολίτευση. Θα το δείτε αυτό. Και νομίζω, εγώ προτείνω, ας δούμε το τι συνέβη, πώς φυγάδευσαν τον Ιμάμογλου με το λεωφορείο προς το αεροδρόμιο της Ερζερούμ. Από εκεί έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ είχε προεκλογική. Δηλαδή, μαζεύτηκε κόσμος. Τι ήταν αυτός ο κόσμος εκεί, ξέρουμε, Μανώλη? Τι ήταν, από ποια πλευρά της πολιτικής πτέρυγας ήταν? Αυτό που καταγγέλει ο Ιμάμογλου είναι μέλη των Γκρίζων Λύκων, δηλαδή των συμμάχων του Ερντογάν στις εκλογές, και όπως οι Ισλαμιστές της Κιούντα Πάρκ, και αυτοί σύμμαχοι του Ερντογάν. Τώρα, η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει αν υπάρχουν συλλήψεις ή όχι. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο Υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε ότι ο Ιμάμογλου μιλάει για προβοκάτορες. Προβοκάτορας είναι ο ίδιος ο Ιμάμογλου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τι πράγμα, μέσα δηλαδή. Το κλίμα πάμε. Έχει για εκλογές. Δικούς του να πετάνε τις πέτρες? Όχι, δεν είσαι εσύ προβοκάτορα. Γενικότερα, ναι. Πάμε να δούμε. Να δούμε το περιστατικό πρώτα. Σε όλη τη φάση. Εντάξει, Μανώλη, για πάμε να το δούμε, ναι. Bakın, sizin zarar görmemeniz için, sizin zarar görmemeniz için, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Başkanım, ortacık bitirelim. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Tamam, sakin. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü, biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Είναι εντυπωσιακό πάντως, Μανώλη, ότι οι αρχές παρακολουθούν απαθείς. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Τους καταγγέλει ο δήμαρχος, ένα πρόσωπο που έχει μια πολύ υψηλή θέση εκεί. Ο δήμαρχος δεν είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Έχει τεράστια εξουσία ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κιόλας. Και βγήκε και με πολύ μεγάλο ποσοστό. Και είναι ισχυρός παίχτης, τέλος πάντων, στην πολιτική. Και δεν ακούνε, Μανώλη. Υποψήφιος αντιπρόεδρος της Τουρκίας πια. Mm-hmm. Η επόμενη εικόνα που θα δείξουμε είναι ίσως πιο αποκαλυπτική. Κάποια στιγμή εμφανίζονται κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι δεν παρεμβαίνουν. Ναι. Λέει πάντα η αντιπολίτευση, θα το δείτε στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει τεράστια, δηλαδή καταρχάς 9 τραυματίες από τα γεγονότα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις. Mm-hmm. Περιμένουμε ενδεχομένως σήμερα να γίνει κάποια ανακοίνωση. Ο δήμαρχος Σεζερού με λέγε τι δουλειά έχει εδώ η Μαμόγλου, αφού εδώ είναι λέει μια συντηρητική πόλη,
κτλ. Υπήρξαν καταγγελίες ότι ο δήμαρχος της Ερζουρούμ είχε τοποθετήσει στην πλατεία πριν έρθει ο Ιμάμογλου τα λεωφορεία του Δήμου για να μην γίνει προεκλογικές κυρώσεις. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί να γίνουν δηλαδή τα λεωφορεία κτλ. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι άρχισαν να πετούν τεράστιες πέτρες, κοτρώνες. Mm-hmm. Ο δήμαρχος έλεγε, σας παρακολουθείτε αστυνομία τι γίνεται εδώ. Μέχρι να φύγει ο Ιμάμογλου στο αεροδρόμιο δεν είχε γίνει κάποια σοβαρή επέμβαση. Ναι. Αυτό είναι που προβληματίζει την αντιπολίτευση, διότι υπήρξαν και πολλές απειλές τις προηγούμενες μέρες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν. Θα δείτε πώς φεύγει ο Ιμάμογλου με το λεωφορείο άμεσα από το αεροδρόμιο και μετά εικόνες μέσα από το λεωφορείο, τον πανικό που επικρατεί. Και μέχρι στιγμής, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πέντε μέρες πια, πέντε-μισή μέρες έχουν γίνει τις εκλογές. Το να όλο πηγαίνει αυτό βάζει σε αυτό φωτιά. Το κλίμα η Τουρκία. Εκεί δεν είναι κατάσταση. Βέβαια. Δεν είναι και. Δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Ότι όλα θα πάνε ομαλά. Αλλά αυτό που θα δείτε τώρα δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε. Για να το δούμε. Şu an Erzurum'da çok gergin, hiç görmek istemediğimiz bir ortam var. Bakın taş atıyorlar. Taş atıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alandan ayrılmak zorunda kaldı. Oradaki vatandaşın güvenliğini tehlikeye atmamak için İmamoğlu konuşmasını tamamlayamadan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Erzurum'da büyük bir provokasyonla karşı karşıya kaldı İmamoğlu ve aslında... Şu anda otobüsün arka tarafında şu an havaalanına doğru yola gidiyoruz. Fakat makam otobüsü olarak kullanılan otobüsün bütün camları gördüğünüz üzere toz buz içinde. Herkes şu anda Özkan Bey, yaralanan yok değil mi? Binlerce insanın polisin seyrettiği bir polisin seyrinin olduğu bir ortamda polis seyrediyor ve insanlar kaldırım taşlarıyla taşlanıyor. Çok sayıda yaralı insanlar var alanda. Kesinlikle bir jok dahi kullanılmıyor, gaz sıkılmıyor, müdahale edilmiyor. Açıklama yapacaktır. Başkanımız bir açıklama yapacaktır. Şimdi o tabii de... Μάλιστα. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Σπασμένα τζάμια. Εκεί οι άνθρωποι κινδύνευσαν, έτσι. Ναι, ναι. Με αυτές τις κοτρώνες πάνω στα τζάμια. Υπάρχει στο πλάνο, Μανώλη, στα αριστερά, στις παρυφές της πλατείας, μια αστυνομική δύναμη η οποία δεν φαίνεται να κινείται προς τους ταραξίες, να το πούμε έτσι, να τους κυνηγά. Σίγουρα δεν χρησιμοποιούν δακρυγόνα, σίγουρα δεν χρησιμοποιούν. Φτιάχνουν μια περίφραξη, να το πω έτσι. Χωρίς όμως να κάνουν ίσως για να τους εμποδίσουν, αλλά χωρίς να κάνουν κάτι άλλο. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή αυτό που λέει η αντιπολίτευση σου λέει. Ναι. Την 1η Μαΐου, στη συγκέντρωση τη ημέρα των γυναικών, με το που εμφανιστούν κάποιοι, ρίχνεται αμέσως τα κρυγόνα και τους απομακρύνεται. Εδώ επιτέθηκαν με δεκάδες πέτρες εναντίον του δημάρχου, των οπαδών του και δεν κάνατε τίποτα. Αυτό λένε.